παράγουμε το πνεύμα της αποκριάς. Θέλω να πω ότι παντού, γύρω μας, είναι οι μάσκες της υποκρισίας, οι μάσκες της διαφθοράς, οι μάσκες του αποθησαυρισμού, οι μάσκες και λίστες για τους προνομιούχους, λίστες αναμονής για τους πληβίους. Αυτό μου έχει κάνει βαθύτατη εντύπωση. Είναι από τη μια να δούμε το ζεύγος Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης βέβαια είναι πρόεδρος ενός επιστημονικού συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και η κυρία Πατούλη καμώνεται την πλουσία. Δηλαδή περιφέρουν όλη αυτή την ματαιοδοξία τους με χαμόγελα υποκρισίας. Αναφέρεστε στη φωτογραφία και στη μέλη φιλανθρωπίας. Και ρωτώ, φίλοι και φίλες τηλεθεατές, σε ποια Ελλάδα ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Από την άλλη, ο Σάκης πάει παντού. Είναι το κανισάκι του καναπέ, που άφησε τον καναπέ του δημοψηφίσματος και της Ευρώπης και περιφέρεται από φιλάνθρωπες κυρίες να μοιράζουν χαμόγελα και σοκολάτες τα προσφυγόπουλα. Για το Ρουβά λέτε. Για ποιο Σάκη μιλάτε? Για το Σάκη Ρουβά μιλάω βεβαίως. Δεν είναι λίγο σκληρό και... αυτό, γιατί είναι ωραίος καλλιτέχνης ο Σάκης, αυτό που λέτε. Τι σημασία έχει, αγαπητέ μου, είναι ωραίος καλλιτέχνης και τι σημασία έχει αν περιφέρεται σαν σκυλάκι δίκη στάρ. Μα τώρα αυτό δεν είναι πολύ σαν σκυλάκι του κανείς. Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο, λοιπόν, κυρία Μιχαλονάκη, να τον λέτε σκυλάκι. Καταλάβατε τώρα, συγγνώμη. Εγώ αυτή είναι η δική μου άποψη. Φυσικά δημοκρατία, εύχομαι μου δίνετε βήμα. Ερωτώ λοιπόν, ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης πάνω στα πτώματα των πνιγμένων υπείων, στα κουφάρια των ανθρώπων, πάνω στα ανθρώπινα δράματα? Ποια είναι η φιλανθρωπία αυτό. Για μία selfies, παρακαλώ, για μία selfies, ναι. Για δημόσιες σχέσεις. Αγαπητέ Καρτερέ και αγαπητή μου Κατερίνα, η φιλανθρωπία και αλληλεγγύη είναι μια άλλη ιστορία. Χρειάζεται εσωτερική, αν θέλεις, κάθαρση και εσωτερική συντριβή. Σε μια Ελλάδα που λείπει παντελώς, αν θέλετε, η αλληλεγγύη, και να πω για τους φίλους τηλεθεατές και τις φίλες τηλεθεάτριες, δεν έχει σημασία εάν θα βγούμε από τη συνθήκη του Σέγγεν. Δεν έχει σημασία αν θα βγούμε από την Ευρωζώνη. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα γίνει Brexit στην Ελλάδα. Αγία μου. Η Ελλάδα θα ζήσει και πάλι. Γιατί παραφράζοντας τον ποιητή, τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μία Μύκονος. Η Ελλάδα είναι μία Μενεγάκη. Η Ελλάδα είναι ένας αντιπρόεδρος τηλεβιβλιοπόλης της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι τα χρυσοπίκυλτα έπιπλα της κυρίας Πατούλη. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ναι, αλλά και αυτή είναι η κυρία Μιχαλονάκου, λοιπόν, και η απόψη της. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Κάναμε λίγο κατάχρηση του χρόνου. Όμως το απαιτούσε η περίσταση και ο καλεσμένος μας.